σκύλια, το κεφάλαιο θήτα, 9 κεφάλαιο από το βιβλίο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Θήτα κεφάλαιο, 9 κεφάλαιο, σελίς 1000 από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αλήθεια αν λέγω εν Χριστώ δεν ψεύδομαι, έχω συμμαρτυρούσα με εμέ τη συνείδησή μου εν Πνεύματι Αγίω, ότι έχω λύπην μεγάλην και αδιάλειπτον οδύνην εν την καρδία μου, διότι φχόμην αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατά σάρκα συγγενών μου, ήτινες, είναι Ισραηλίτε των οποίων είναι η υιοθεσία, η δόξα, οι διαθήκες, η νομοθεσία, η λατρεία, η επαγγελία και οι πατέρες, εκ των οποίων εγεννήθη ο Χριστός κατά σάρκαν, ον επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Αλλά δεν είναι δυνατόν ότι εξέπεσον ο λόγος του Θεού, διότι πάντες οι εκ του Ισραήλ δεν είναι ούτε Ισραήλ, ουδέ διότι είναι σπέρμα Αβραάμ, ουδέ διότι είναι σπέρμα του Αβραάμ, δια τούτο είναι πάντες τέκνα, αλλά εν το Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα, του τέστη τα τέκνα της σαρκός, ταύτα δεν είναι τέκνα Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζονται δια σπέρμα. Διότι ο λόγος της επαγγελίας είναι ούτως κατά των καιρών τούτων. Θέλω ελθεί και η Σάρα θέλει εχειών. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και η Ρεβέκα ότε συνέλαβε δύο εξ ενός ανδρός, Ισαάκ του πατρός ημών. Διότι πριν έτη γεννηθώσει τα παιδεία και πριν πράξωση τι αγαθών ή κακών διαναμένη ο κατεκλογήν πρόθεσης, λέει ο λόγος του Θεού, η κατεκλογήν πρόθεσης του Θεού, χι εκ των έργων, αλλά εκ του καλούντος, ερέθη προς αυτήν ότι ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει στον μικρότερον, καθώς είναι γεγραμμένον τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισαάφ εμίσησα. Τι λοιπόν θέλω μην πει, μήπως την αδικία εις τον Θεόν, μη γέννητο, διότι προς τον Μωυσή λέγει θέλω ελεήσει όντι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω. Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος ούτε του τρέχοντος αλλά του ελεούντος Θεού. Διότι η Γραφή λέγει προς τον Φαραώ ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα δια να δείξω εν σύ τη δύναμή μου και δια να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν όντι να θέλει ελεεί και όντι να θέλει σκληρύνει. Θέλεις λοιπόν μη πει γιατί πλέον μέμφετε εις το θέλημα αυτού τι σε ναντεούτε. Αλλά μάλιστα εσύ ο άνθρωπε τι είσαι ως της ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν. Μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντε γιατί με καμεσούτο. Ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πυλού από το αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύωσης τιμήν, άλλον δε εις ατιμίαν. Τι δε αν ο Θεός θέλων να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν τη δύναμη αυτού, υπέφερε με τα πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατηρτισμένα εις απώλειαν και δια να γνωστοποιήσει τον πλούτον της δόξης αυτού επισκεύει ελέους τα οποία προετοίμασεν εις δόξαν ημάς τους οποίους εκάλεσε ουχή μόνο εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των εθνών καθώς και εν το Οσιέ λέγει θέλω καλέσει λαών τον ου λαών μου και ηγαπημένην την ουκ ηγαπημένην και εν το τόπο που ερέθη προς αυτούς δεν είστε λαός μου εκεί θέλει καλεστεί, θέλουσιν καλεστεί ή Θεού ζώντος. Ο δε Ισαΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ αν και ο αριθμός των ιών Ισραήλ είναι όσοι άμμος της θαλάσσης το υπόλοιπον αυτόν θέλει σωθεί διότι θέλει τελειώσει και συντέμει λογαριασμών μετά δικαιοσύνης επειδή συντετμημένων λογαριασμών θέλει κάμει ο Κύριος επί της γης. Και καθώς προείπεν ο Ισαΐας, αν ο Κύριος Σαββαώ δεν ήθελε αφήσει μας σπέρμα, ως τα Σόδωμα η θέλομεν γίνει και με τα Γόμορα η θέλομεν ομοιωθεί. Τι λοιπόν θέλομεν υπή, ότι τα έθνη τα μη ζητούντα δικαιοσύνη έφθασαν εις δικαιοσύνην δικαιοσύνη δε της εκπίστεως. Ο δε Ισραήλ ζητώ νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε, διατί επειδή δεν εζήτη αυτήν εκ πίστεως και ως εκ των έργων, αλλά ως εκ των έργων του νόμου. Διότι προσέκοψαν εις των λίθων του προσκόμματος, καθώς είναι γεγραμμένον, ιδού θέτω εν σιών λίθο προσκόμματος και πέτρος σκανδάλου
και πάσο πιστεύων επ' αυτόν δε θέλει κατεσχυνθεί. Αδελφοί, η επιθυμία της καρδιάς μου και η δέησης ή προς τον Θεόν υπέρ του Ισραήλ είναι δια της σωτηρίας αυτών, διότι μαρτυρώ περί αυτών ότι έχουν ζήλον Θεού αλλά ουχή κατ' επίγνωση, επειδή μη γνωρίζονται στην δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσωση την ιδία αυτών δικαιοσύνη, δεν υπετάχθησαν εις την δικαιοσύνη του Θεού, επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνης πάντα τον πιστεύοντα, διότι ο Μωυσής γράφει την δικαιοσύνη την εκ του νόμου λέγον ότι ο άνθρωπος ο κάμνον τούτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Αμήν. Ο νόμος λοιπόν του Θεού έφτασε επί της γης και οι άνθρωποι γνώρισαν τι είναι αμαρτία, τι είναι κακό και τι είναι αγιασμός και βάρεστο εις το Θεό. Και ζήτησαν να υποταχθούν στο νόμο, εκπληρώνοντας με τα έργα τους τη δικαιοσύνη του νόμου. Αλλά αυτό δεν έφερε καλά αποτελέσματα, γιατί κανένας άνθρωπος από τα έργα του, από τη δικαιοσύνη του, δεν μπορεί να φτάσει στο Θεό, να πλησιάσει το Θεό και να ανοίξει πόρτα ο Θεός προς Αυτόν. Αλλά με τα έργα της δικαιοσύνης του ανθρώπου υπάρχει μέγα χώρισμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων, που είναι οι αμαρτίες μας, οι παραβάσεις μας, οι ανομίες μας και ο δόλος του πνεύματός μας. Γι' αυτό και ο Θεός έφερε σε ένα τέλος τον νόμο. Το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Δια του Ιησού Χριστού ήρθε στον άνθρωπο η γένουσα διδασκαλία, η αλήθεια του Θεού, η αλήθεια της αγάπης του Θεού, ότι ο άνθρωπος, ο ασθενικός, ο αδύναμος, ο αχρίος, ο τυποτένιος, επειδή δεν μπορεί να πράξει τη δικαιοσύνη του νόμου του Θεού, ο Θεός έστειλε τον Υιόν του το μονογενή επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά να πληρώσει αυτός για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, ώστε όποιος πιστέψει σε Αυτόν να σωθεί. Και όποιος πιστέψει και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου να σωθεί. Να σωθεί και για εδώ τη γη και για την ζωή την αιώνιο. Αλλά δεν έπαψε ο Θεός να μαρτυρήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο λίθος, ο ακρογωνιαίος, πάνω στον οποίον καλούνται οι σωσμένοι, τα παιδιά του Θεού, να οικοδομούνε με χρυσάφι, με ασήμι και με λίθους πολυτίμους, όχι με ξύλα, με χόρτα και με καλάμια, γιατί το έργο καθενός θα δοκιμαστεί με φωτιά, και αν οικοδομείς με αυτά τα οποία εύκολα σπαταλάς, θυσιάζεις και δεν έχουν καμία αξία, ξύλα, χόρτα και καλάμι, το οικοδόμημά σου θα κατακαεί. Αν όμως οικοδομείς με θυσία, θυσιάζεις το χρυσάφι σου, το ασήμι σου και τους λίθους τους πολυτίμους, αυτό που το μαζεύεις εσύ, το θυσιάζεις για να οικοδομήσεις τον εαυτό σου, την οικογένειά σου και τη ζωή σου, όταν το έργο σου θα δοκιμαστεί με φωτιά, δεν θα κατακαεί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, προσφέρατε τα σώματά σας θυσία, το σώμα σου θυσία ζώσα, Αγία, ευάρεστο εις το Θεό, που είναι η λογική σου λατρεία. Αλλά και ο Ιησούς Χριστός λέει, όποιος θέλει να έρθει σε μένα πρέπει να θυσιάσει τον εαυτό του, να απαρνηθεί τον εαυτό του πρώτον. Πρέπει να θυσιάσει την άνεσή του, την καλοπέρασή του, και να πάρει το σταυρό του και να περπατάει. Και πρέπει να θυσιάσει την ελευθερία που του έχει δώσει ο Θεός της βούλησής του, να την υποδουλώσει στο θέλημα του Θεού για να ακολουθεί τον Χριστό. Και τότε η οδός αυτή θα είναι ευάρεστη στο Θεό,
ευλογημένη για τον άνθρωπο και το όριον της ζωής του θα είναι μέσα στην ευλογία. Το τέλος λοιπόν του νόμου είναι ο Χριστός. Ο νόμος δόθηκε στους Ισραηλίτες, τους οποίους ο Απόστολος Παύλος αγαπάει πάρα πολύ, γιατί είναι οι συμπατριώτες του, είναι οι συγγενείς του, είναι οι φίλοι του, είναι οι γνωστοί του, είναι αυτοί με τους οποίους μεγάλωσε μαζί, σπούδασε θεολογία μαζί, ιδιαίτερα παρά τους πόδας του Γαμαλίλ. Αλλά η ζωή του με τον νόμο, με τη δικαιοσύνη του νόμου, πήρε τέλος όταν ήρθε ο Χριστός στη ζωή του. Αλληλούια. Ο νόμος τέλειωσε για αυτόν. Το τέλος του νόμου για αυτόν στη ζωή του ήταν ο Χριστός. Όταν απεκαλύφθη ο Χριστός, άλλαξε τα πάντα. Πάει η δικαιοσύνη εκ του νόμου. Πάει ο φανατισμός, πάει η οργή, πάει ο διωγμός. Έπαψε να είναι πια κατσίκι λύκος και τον μεταμόρφωσε ο Θεός σε πρόβατο της αγάπης του. Και έγινε από Σαούλ ο διώκτης σε Απόστολο του Χριστού, δούλο του Θεού, Απόστολος Παύλος. Αυτές τις αλλαγές κάνει ο Θεός. Ποιος μπορούσε να φανταστεί όταν έβλεπε χριστιανός τον Σαούλ να διώκει την εκκλησία, να τους κάνει να βλαστημάνε, να τους συλλαμβάνει, να τους ταλαιπωρεί, ότι ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται για αυτόν. Ποιος μπορεί να το φανταστεί? Ότι είχε ένα πάρα πολύ ευλογημένο σχέδιο, ποιος μπορούσε να το φανταστεί? Κανένας, ούτε και ο Παύλος. Κανένας. Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί το έργο που θα κάνει ο Θεός στη ζωή σου, αδερφέ. Μπορείς όμως να ελπίσεις. Μπορείς να πιστέψεις. Μπορείς να περιμένεις. Αμήν. Και να περιμένεις με χαρά εν πνεύματι Αγίω. Αφού με έφερε ο Θεός εδώ και έχει ανοίξει την καρδιά μου και ακούω το Λόγο του Θεού και έχει ανοίξει και τη διάνοιά μου και καταλαβαίνω το Λόγο του Θεού, ο Θεός με αγαπάει και καλές βουλές βουλεύεται, με έργο μέγα θα κάνει στη ζωή μου, παρόλα τα χάλια μου, τις αδυναμίες μου και τα λάθη μου που δεν τα λογαριάζει καθόλου. Γι' αυτό και εγώ, επειδή ελπίζω, επειδή πιστεύω, επειδή περιμένω, επικαλούμε το όνομα του Χριστού και ζητάω βοήθεια στη ζωή μου μόνο από Αυτόν. Όχι τώρα, πάντοτε. Μπορεί να είσαι μικρό παιδί, μεγάλος, γέρος, δεν έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Χριστός σ' αγαπάει. Γι' αυτό σε έφερε εδώ. Ο Χριστός καλές βουλές βουλεύεται και σ' αγαπάει εν δικαιοσύνη, γιατί έχει προγνωρίσει, όπως απεκάλυψε και στον Παύλο, αγνοών έπρατα εν αδικία, εν απιστία, αγνοών. Και την άγνοια και την αδυναμία ο Θεός δεν τη λογαριάζει. Μπορεί να τα αλλάξει, να σου δώσει τη γνώμη τη δική, τη γνώση τη δική του, αλλά και τη δύναμη τη δική του. Αμήν. Και τη δύναμη τη δική του. Και εξηγεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι αγαπάω πάρα πολύ τους Ισραηλίτες, γιατί ο Θεός τους ευλόγησε. Δική τους ήταν η υιοθεσία, τους έκανε υιούς Θεού. Η δόξα, οι διαθήκες, η νομοθεσία, η λατρεία, οι επαγγελίες και οι πατέρες και ακόμη και ο Ιησούς Χριστός, που είναι τέλος του νόμου, εγεννήθη κατά σάρκαν από αυτούς. Ποιος? Ο όν επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνες. Άρα λοιπόν είναι άδικος ο Θεός? Πώς ξέπεσε ο λαός Ισραήλ? Μπορεί να έχουν τις υποσχέσεις, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι αν είναι τέκνα της επαγγελίας και όχι τέκνα σαρκός. Αν είναι ή οργής ή ελέους. Και φέρνει σαν παράδειγμα τα παιδιά του Αβραάμ, που ήταν ο Ισμαήλ και ο Ισαάκ, δεν ήταν και οι δυο τέκνα Θεού, αλλά μόνο τα τέκνα της επαγγελίας. Ακόμη και ο Ισαάφ με τον Ιακώβ, που ήταν δίδυμοι και ήταν παιδιά του Ισαάκ που είχε τις επαγγελίες. Προγνώρισε ο Θεός πριν ακόμη πράξουν οποιοδήποτε έργο, για να εκφραστεί
η πρόθεση του Θεού κατά την πρόγνωση αυτού για το μέλλον, λέγοντας ότι τον Ισάφ εμίσησα και τον Ιακώβ αγάπησα. Δεν περιμένει να δει ο Θεός τι θα κάνουμε για να αποφασίσει για μας. Ξέρει εκ των προτέρων ο Θεός ποιοι είμαστε και εκ των προτέρων αποφασίζει για μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό που αποφάσισε καλή βουλή να είμαστε σήμερα εδώ να ακούμε το Λόγο Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι λοιπόν, μήπως είναι αδικία εις το Θεό? Και εξηγεί τώρα ο Απόστολος Παύλος με λεπτομέρεια στους Ρωμαίους και ο Λόγος του Θεού σε εμάς. Προς τον Μωυσή είπε ο Θεός, «Εγώ θα ελεήσω όποιον αξίζει να ελεήσω κατά την πρόγνωσή μου. Θα σπλαχνιστώ όποιον αξίζει να σπλαχνιστώ κατά την πρόθεσή μου και κατά την πρόγνωσή μου». Γι' αυτό μάθε Μωυσή, και να μάθουμε κι εμείς, ότι τίποτα στη ζωή μας δεν είναι αποτέλεσμα του ότι θέλουμε ή τρέχουμε. Τίποτα. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, για να φύγει κάθε καύχηση από τη ζωή μας. Δεν είναι επειδή θέλω πολύ και επειδή αγωνίζομαι πολύ αποτέλεσμα η ευλογία του Θεού, όχι. Η ευλογία του Θεού είναι αποτέλεσμα του ελέους του Θεού. Δεν είναι του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Γιατί αν τρέχω, θέλω, αγωνίζομαι και καταφέρνω στα πνευματικά, τότε δεν χρειάζομαι το Θεό. Αλλά εάν ό,τι και να κάνω είμαι ένας αποτυχημένος, εκτός και αν έρθει ο Χριστός στη ζωή μου, να το ξαναπώ. Εάν είσαι αποτυχημένος σε οποιαδήποτε καταστάσεις, για οποιοδήποτε θέμα, εάν λοιπόν είμαι ένας αποτυχημένος, δεν χρειάζεται να τρέχω, να αγωνίζομαι, αλλά χρειάζεται να ανεβαίνω με παρησία στο θρόνο της χάριτος του Θεού, να λαμβάνω έλεος και να βρίσκω χάρη από Αυτόν, γιατί είναι του ελεούντος Θεού. Του έλεος του Θεού. Πολλοί νομίζουν ότι το να κηρύττεις είναι θέμα ικανότητος, ρητορίας, το να προφητεύεις ίσως το ίδιο. Μάλιστα στην Αμερική που είχα πάει είχα δει ταμπέλες που λέγαν σχολή προφητών. Υπάρχουν σχολή κηρύκων για να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Δεν είναι του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, του ελεούντος Θεού. Και αν δεν βρεις χάρη από το Θεό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν ξεχνάς και δεν ζητάς βοήθεια από το Θεό, το αποτέλεσμα θα είναι κουλούρι, μηδέν. Όταν όμως ταπεινώνεσαι και ζητάς βοήθεια από το Θεό, τότε βρίσκεις χάρη και έλεος από το Θεό. Είναι του ελεούντος Θεού. Γι' αυτό και η Γραφή λέει προς το Φαραώ, που είναι κατά τη σάρκα, εγώ σε εξήγηρα, σε έκανα βασιλιά. Αλλά όχι για να βασιλεύσεις, αλλά για να δείξω μέσα από σένα τη δύναμή μου και έτσι να διαγγελθεί το όνομά μου σε όλη την οικουμένη. Άρα όποιον θέλει ελεεί και όποιον θέλει σκληρύνει. Όχι όμως εν αδικία, κατά την πρόγνωση αυτού. Γιατί ξέρει ότι αυτός αν τον σκληρύνει θα σκληρυνθεί. Ένα προβατάκι, όσο και να το σκληρύνεις, προβατάκι είναι. Δεν αγριεύει, δεν σκληρύνει, πάει κάτω πίσω από τον ποιμένα του. Όμως αν είναι ένα σταύρος, τρία βέλη του ρίγνης, αγριεύει και ορμάει σαν τάβρος ένα γυαλοπολείο. Ξέρουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι με τη σοφία τους με ποιον κάνουν ταυρομαχίες και με ποιον δεν κάνουν. Ξέρουν ποιος σκληρύνεται και ποιος δεν σκληρύνεται. Γιατί δεν μπορεί να σκληρυνθεί. Απ' τη φύση του. Και έτσι, για να μην νομίζουμε ότι είναι άδικος ο Θεός και σε Αυτόν συμπεριφέρεται με καλό τρόπο και σε Αυτόν με κακό τρόπο, Αυτόν τον έχει για την κόλαση ή Αυτόν τον έχει για τον παράδεισο, λέει ο Απόστολος Παύλος,
Σύ ο άνθρωπε, ποιος είσαι ως τις ανταποκρίνεσαι? Τι σημαίνει ανταποκρίνεσαι? Κρίνεις την κρίση του Θεού. Κρίνεις τον τρόπο που κρίνει ο Θεός. Μήπως το πλάσμα μπορεί να πει στον πλάσαντα γιατί με έκανες έτσι, ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού από του αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν? Και επαναλαμβάνω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Εξίσου έπλασε τις καρδιές ο Θεός όλων των ανθρώπων, αλλά ο Θεός προγνωρίζει έως τέλους το έργο των ανθρώπων. Άρα εγώ βάζω το αυτό μείγμα σαν κεραμεύς, αλλά τώρα πώς θα ανταποκριθεί το μείγμα στο πλάσιμο? Θα αποδεχθεί το πλάσιμο? Θα αφήσει να τον καταρτήσω εγώ, ή θα αφήσει να τον καταρτίζει ο εχθρός μου, λέει ο Θεός? Ποιον αφήνεις να σε καταρτίζει, να σε σπουδάζει, να σε αυξάνει, να σε οικοδομεί? Ποιον αφήνεις? Από ποιον ζητάς βοήθεια? Ποιον επικαλείσαι? Ποιον θέλεις? Εάν θέλεις το Θεό, τότε αγαπάς το Λόγο Του και τα έργα Του. Εάν αγαπάς λόγο άλλων εκτός από το Ευαγγέλιο του Χριστού και έργα άλλα εκτός από τα έργα του Θεού, τότε άλλον αγαπάς, άλλον επικαλείσαι, μπορεί όχι με το στόμα, με επίγνωση, αλλά ακόμη περισσότερο με τα έργα σου. Ποιον αγαπάς? Από ποιον ζητάς βοήθεια? Γι' αυτό εξηγεί ο Απόστολος Παύλος: εάν δε ο Θεός θέλω να δείξει την οργήν αυτού, γιατί είναι οργιζόμενος Θεός, και να κάνει γνωστήν την δύναμην αυτού, υπέφερε έως καιρού με τα πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής, κεραμεύς, σκεύη οργής κατηρτισμένα εις απώλεια. Αν ο Θεός υπέφερε με πολύ μακροθυμία το Φαραώ του Μωυσή, σκεύη οργής κατηρτισμένα εις απώλεια, τα υπέφερε για να δείξει τη δύναμή του και για να γίνει γνωστή η δύναμή του σε όλους τους ανθρώπους. Αντιθέτως όμως, θέλοντας να γνωστοποιήσει το πλούτο της δόξης αυτού, από μια μεριά θέλοντας να δείξει τη δύναμη του ο Θεός, την παντοδυναμία του στους ισχυρούς του κόσμου τούτου και στον διάβολο και στα παιδιά του, υπέφερε μετά από ακροθυμίας σκεύη οργής που καταρτίζονται από το διάβολο, αλλά εις απώλεια. Απ' την άλλη μεριά, για να δείξει το πλούτο του ελέους και της δόξης του, προετοίμασε. Γι' αυτό λέω, αδερφοί αγαπητοί, έχει πρόνοια και εργάζεται καλό έργο. Σε προετοιμάζει ο Θεός που σε έφερε εδώ, εάν μείνεις. Σε προετοιμάζει ο Θεός. Προετοίμασε για τη δόξα Του. Εμάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, τους οποίους σε κάλεσε, όχι μόνο εκ των Ιουδαίων, αλλά και εκ των εθνών. Εμάς. Αλληλούια. Αυτό είναι το μήνυμα, αδερφοί, ότι σε προετοιμάζει για τη δόξα του ο Θεός. Το πιστεύεις? Είναι αγραμμένο. Ας το λέγα εγώ, μην με πιστεύεις. Αλλά το λέει ο Θεός. Υποφέρει με μεγάλη μακροθυμία τα σκεύη οργής για να δείξει τη δύναμή του. Αλλά προετοιμάζει σκεύη αδύναμα, πέφτουνε, που αμαρτήσανε, που κάνανε λάθη, που δεν αντέχουνε, δεν έχουνε δύναμη, είναι σε αδυναμία τέλεια. Αυτά όμως τα σκεύη του ελέους τα παίρνει, τα ετοιμάζει και μάλιστα, όπως το λέει η Γραφή, τα προετοιμάζει για να φανερώσει τη δόξα του. Άρα τη δόξα του πού? Και εδώ στη γη, αλλά και στον ουρανό. Για σκεφτείτε, αδερφοί, ότι σε λίγο, όταν θα αρπάξει την Εκκλησία του ο Χριστός, σκεύει ελέους
τα οποία εδώ προετοιμάζει ο Θεός, εκεί θα τα αποκαλύψει για τη δόξα Του. Άνθρωποι ασήμαντοι, άγνωστοι, ουτιδανοί θα ενδυθούνε. Τώρα ημάτιον σωτηρίας, τότε ημάτιον δόξης. Αλληλούια. Το ημάτιον του Χριστού. Και όλος ο ουρανός θα θαυμάσει. Ο διάβολος θα τρίζει τα δόντια του. Οι άγγελοι θα δοξάζουν τον Χριστό, γιατί ο ουρανός θα γεμίσει από τέκνα Θεού όμοια με Αυτόν που είσαστε εσείς, που είμαστε εμείς. Αλληλούια. Τώρα μας προετοιμάζει για τη δόξα Του. Για τη δόξα Του και εδώ στη γη, αλλά πιο πολύ και εκεί στον ουρανό. Προετοίμασεν εις δόξαν, όχι μόνο εμάς που μας εκάλεσε, γι' αυτό από το πρωί φωνάζω το ότι ήρθες εδώ, σε κάλεσε ο Θεός. Ποια σκεύη ελέος προετοιμάζει για τη δόξα Του? Εμάς που μας εκάλεσε, εμάς που μας έφερε στην Εκκλησία, αλλά όχι μόνο εμάς, και τους άλλους που θα φέρει στην Εκκλησία. Μέσα από τη διακονία, την υπηρεσία της δόξης μας εδώ στη γη. Καθώς είναι γεγραμμένο σε πολλά μέρη ότι θα καλέσω τον λαόν μου που δεν ήταν λαός μου και θα καλέσω αγαπημένη μου αυτήν που δεν ήταν αγαπημένη μου. Τι λοιπόν θέλουμε να πει? Τα έθνη που δεν ήξεραν, γι' αυτό και δεν ζήτησαν ποτέ τη δικαιοσύνη του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών, την αιώνια ζωή μέσα στην ειδωλολατρεία που ζούσαν. Και σήμερα όλος ο λαός, αδερφοί, και ο ελληνικός είναι μέσα στην ειδωλολατρεία. Με αγάλματα, με εικόνες, με καντήλια, με ζώνες, με ξέρω εγώ και με τι άλλο. Δεν γνώρισαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Τι γνωρίζουν? Τον κανόνα. Δώσε μου κανόνα πνευματική για να πάω στον ουρανό. Τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη, το έργο το ανθρώπινο. Και λέει ο Θεός, εσείς που δεν ζητήσατε τα έθνη, τη δικαιοσύνη του Θεού, εσείς τη βρήκατε. Γιατί όταν ήρθε ο Θεός και είπε, αυτός είναι ο Υιός μου ο μονογενής, αυτός είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, εμείς είπαμε, λες να φτάνει να επικαλεστώ μόνο το όνομα του Χριστού και να σωθώ, και να σωθώ από όλα? Λες να έρθει ο Πατέρας Θεός επειδή πίστεψα στον Χριστό να με αναγεννήσει σε ελπίδα ζώσα, άφθαρτο, αμίαντο και αμάραντο? Λες ο Ιησούς Χριστός να έρθει εμένα να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, να με πληρώσει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή? Λες εμένα να έρθει να με μεταμορφώσει και να με πάρει στον ουρανό? Και η απάντηση είναι αμήν. Εσένα. Μα δεν έκανα τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς. Επειδή δεν έκανες τίποτα. Μα δεν έκανα τίποτα απολύτως. Γι' αυτό ακριβώς. Επειδή δεν έκανες τίποτα απολύτως, γιατί αν έκανες, θα αγωνιζόσουνα με το έργο σου να πας στον ουρανό και δεν θα τα κατάφερνες. Αλλά ακριβώς επειδή δεν έκανες τίποτα, αλλά πίστεψες, πιστεύουμε αδερφοί, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πίστεψες ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Πίστεψες ότι αν επικαλεστείς το όνομά Του θα σωθείς, και σώθηκες. Πιστεύεις? Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αποκτάς δικαιοσύνη, λογίζεται η πίστη σου εις δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού, και είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού, Άγιος, τέλειος. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός για σένα δεν είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Μόνο ο Χριστός σώζει. Μόνο αυτός είναι μεσίτης. Όχι, υπάρχουν και άλλοι μεσίτες. Υπάρχει και η Παναγία, υπάρχουν και Άγιοι και άλλοι μεσίτες. Εδώ είναι το λάθος των ανθρώπων. Ο Ιησούς Χριστός έγινε για αυτούς
Επειδή δεν μπορούν να δεχθούν ότι τόσο εύκολα έρχεται η σωτηρία στη ζωή του ανθρώπου. Μόνο με το να πεις «Χριστέ μου, σώσε με». Τόσο εύκολα έρχεται ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας μέσα σου με το να δοξάσεις το Θεό. Τόσο εύκολα υπάρχει η άφεση των αμαρτιών και απεκδίεσαι το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, καθώς βαφτίζεσαι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα. Μα δεν θα κάνω τίποτα εγώ. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Κατά χάριν είστε σεζωσμένοι, χωρίς να κάνετε τίποτα. Γιατί αν κάνεις, περιμένεις μισθό. Αλλά επειδή δεν χάνουμε, περιμένουμε τη χάρη του Χριστού, τη σωτήριο που έρχεται στη ζωή μας και στη συνέχεια μας διδάσκει να ζούμε δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς. Στη συνέχεια, όταν θα μπορούμε. Δεν μας διδάσκει πριν να αλλάξει τη ζωή μας ο Χριστός. Δεν μας διδάσκει. Μας διδάσκει αφού αλλάζει τη ζωή μας ο Χριστός και μπορούμε να ζήσουμε δικαίως, αγίως και ευσεβώς τον παρόντα αυτό αιώνα, και μας διδάσκει να περιμένουμε την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, γιατί έχει ανοίξει η διάνοιά μας και το πιστεύουμε, το ξέρουμε. Και έτσι ο Χριστός για μας δεν είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ώστε σε μας έφτασε το τέλος του νόμου. Αλληλούια. Το τέλος της δικαιοσύνης με τα έργα μας τελείωσε. Τώρα ήρθε η δικαιοσύνη μας με την πίστη μας στο Χριστό. Και πιστεύουμε, γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός κι άλλα πρόβατα έχει που θα τα φέρει στην πίμνη του για να γίνει ένας ποιμένας και μία πίμνη. Και άλλα πολλά έχει να κάνει ο Θεός, και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό και περιμένουμε και ελπίζουμε και δοξάζουμε και θα απολαύσουμε. Γιατί είναι πιστός ο υποσχεθής να αρνηθεί τον εαυτό του. Δεν δύναται, δεν μπορεί να αρνηθεί το λόγο του. Ό,τι είναι γεγραμμένο είναι δεμένος, δεσμευμένος. Ποιος? Ο παντοδύναμος Θεός, γιατί υπόσχεται. Δεν μπορεί να αναθετήσει τις υποσχέσεις του. Και οι υπόσχεσεις του είναι, αδερφοί αγαπητοί, φοβερή και τρομερή. Όποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού σώζεται. Όποιος ζητάει βοήθεια από το Θεό, είναι γι' αυτόν βοήθεια ετοιμοτάτη. Και όποιος θέλει να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή του, σε αυτόν ο Θεός θα γίνει δόξα αιώνια. Άρα λοιπόν το ερώτημα το τελικό και το οριστικό είναι, αδερφέ μου, τι θέλεις και τι ζητάς? Τι θέλεις? Θέλεις να κερδίσεις τον κόσμο όλο? Θα ζημιωθείς την ψυχή σου. Θέλεις να κερδίσεις τον Χριστό? Θα κερδίσεις τα πάντα. Τι θέλεις? Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, σε αυτό το ερώτημα πρέπει να δώσουμε ο καθένας μας ξεχωριστά μπροστά στο Θεό συγκεκριμένη απάντηση. Τι θέλεις? Και γιατί το επιμένω εγώ και το επιμένει και ο Λόγος του Θεού? Γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου που θα έρθουν, τα οποία θα θέλεις και θα πρέπει να τα θυσιάσεις, εάν θέλεις τη δόξα του Θεού. Εάν δεν θυσιάσεις, δεν απολαμβάνεις αυτό που πρέπει να θέλεις. Να το ξαναπώ. Πολλές φορές στη ζωή μας ήρθαμε, τώρα όμως πολύ περισσότερο θα ερχόμαστε σε διλήμματα. Θέλεις αυτό ή εκείνο? Τι θέλεις? Και θα πάρεις ό,τι θέλεις. Τι θέλεις? Θέλεις τον κόσμο? Θα χάσεις τον Χριστό. Θέλεις τον ουρανό? Θα χάσεις τη γη. Θέλεις τη δόξα των ανθρώπων? Θα χάσεις τη δόξα του Θεού. Τι θέλεις? Κάθε φορά, πάντοτε πιστεύω, όταν θα θέλεις κάτι, θα σου φέρνει και ο διάβολος κάτι άλλο
που θα το θέλεις επίσης πολύ. Και εκεί πρέπει να παίρνεις την απόφαση του θανάτου. Τι θέλεις? Μου έρχεται μια σκέψη. Είσαι χωρισμένος. Τι θέλεις? Να παντρευτείς εδώ στη γη ή να λάβεις μέρος στο γάμο του αρνίου? Πολύ σοβαρά ερωτήματα και διλήμματα. Τι θέλεις? Τι ζητάς? Το γάμο του αρνίου ή το γάμο εδώ? Τι θέλεις? Από αυτά εξαρτώνται όλα. Από το τι θέλεις εξαρτώνται τα πάντα στη ζωή σου. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Αμήν. Δόξα, Κύριε.